ευχαριστούμε για ένα σύντομο χαιρετισμό τη Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, κυρία Ελένη Αντιφέλη. Κύριε Αντιδήμαρχε, αξιότιμη κυρία καθηγητά, αξιότιμοι επιστήμονες του πάνελ που συντονίζεται τη σημερινή εκδήλωση, κύριε συνάδελφε, κύριε Λαμπρόπουλε, αγαπητές γυναίκες εδώ της περιοχής που σήμερα συμμετέχετε σε αυτή την ημερωτική εκδήλωση, κύριε Γεωργία Καμαντάρη, συγγνώμη, σας ξέχασα, αγαπητές συνάδελφοι, κύριε Καμαντάρη, συνάδελφοι από τα παλιά, είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη, γιατί βλέπω ότι ένας θεσμός, όπως είναι αυτό ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει, πέρα από την καθημερινότητα που έχει να αντιμετωπίσει και τα θέματα τα αναπτυξιακά μιας περιοχής, πρωτοστατεί και σε τέτοιες πρωτοβουλίες όπως η σημερινή. Μια πρωτοβουλία που βέβαια, όπως καταλαβαίνω, αν δεν υπήρχε η εξαιρετική ευαισθησία του κυρίου καθηγητή, του κυρίου Παναγόπουλου, όχι μόνο φαντάζομαι από λόγους ηθοποιότητας, αλλά και από την επιστημονική του υποχρέωση και καταξίωση, αλλά και από την ευαισθησία του διευθυντή της Γυναικολογικής Βασικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας, δεν θα ήταν πράξη. Και είναι σημαντικό να γίνονται τέτοιες ενημερωτικές εκδηλώσεις, γιατί δυστυχώς έχουμε διαπιστώσει, ζούμε σε την εποχή της διακίνησης της γνώσης και της πληροφορίας με εξαιρετική ταχύτητα. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, η οποία πραγματικά δεν έχει την ενημέρωση που θα έπρεπε, και σκοπός και υποχρέωση όλων μας, και βάζω μέσα σε αυτούς και εμάς στο νοσοκομείο, τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, υποχρέωση όλων μας είναι να προσπαθήσουμε να φτάσουμε την ενημέρωση σε όλους τους πολίτες, γιατί είναι λυπηρό να βλέπουμε πράγματα τα οποία εδώ και δεκαετίες, θα έλεγα, νομίζω εσείς οι γιατροί τα ξέρετε, εδώ και δεκαετίες έχουν διαπιστωθεί και θα μπορούσαν πραγματικά να προλαμβάνονται. Να βλέπουμε ακόμα περιπτώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προλάβει την εξέλιξη αυτή στην υγεία τους. Ιδιαίτερα στον τομέα των γυναικών, ασφαλώς άκουσα και τον κύριο βουλευτή νωρίτερα να λέει πόσο κομβικός είναι ο ρόλος της γυναίκας γενικότερα στην κοινωνία, και τον κύριο αντιδήμαρχο εδώ της περιοχής. Είναι κομβικός ο ρόλος, είναι πολύ σημαντικό να φροντίζουν την υγεία τους. Γι' αυτό μόνο συγχαρητήρια και ικανοποίηση και χαρά μας δίνει η σημερινή ημερίδα. Βέβαια, αυτό που θα πρέπει να ενημερώσω είναι ότι θα σας τα πει και ο κύριος Πετράκος, φαντάζομαι, πέρα από την επιστημονική τοποθέτησή του. Στο νοσοκομείο Καλαμάτας έχουμε εξαιρετικά οργανωμένα τμήματα τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν και να συμμετέχουν σε τέτοιες προσπάθειες. Και είναι, θα σας έλεγα, και ένας προβληματισμός μας. Ξέρετε, αυτά που ζούμε και εμείς με την πανδημία όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουν φέρει πίσω την διάθεση που έχουν τα στελέχη μας. Μεταξύ μερικών εδώ βλέπω και εδώ στην σημερινή εκδήλωση, τη διάθεση που έχουν τα στελέχη μας να βγουν και να ενημερώσουν για τις υπηρεσίες που προσφέρει το νοσοκομείο. Ξέρετε ότι έχουμε ένα εξαιρετικά οργανωμένο κυταρολογικό τμήμα, τμήμα τέστα Παπανικολάου, μαστογραφίες. Έχουμε μια εξαιρετική κλινική με πολλούς γιατρούς, με την ευθύνη του κύριου Πετράκου, οι οποίοι πάντα είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν κάθε γυναίκα. Όταν λέω κάθε γυναίκα, εννοώ κάθε γυναίκα, χωρίς πολλές φορές και χωρίς προηγούμενο ραντεβού, να έρθουν κοντά στην πληροφόρηση και στην υπηρεσία την ιατρική που έχουν ανάγκη εκείνη τη στιγμή. Άρα, είναι για μια πρόκληση και μια υποχρέωσή μας στο μέλλον να συμμετέχουμε σε τέτοιες διοργανώσεις και σε πολύ περισσότερες εκδηλώσεις σε όλη την περιφέρεια, σε όλο το νομό της Ινίας. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες, ευχαριστούμε θερμά όλους σας, καλή συνέχεια και εύχομαι πραγματικά και οι γυναίκες που είναι εδώ σήμερα να παρακινήσουν όλες τις υπόλοιπες να λαμβάνουν την ενημέρωση που πρέπει και την πρόληψη στον τομέα της υγείας τους. Καλή συνέχεια.